Εδώ είμαστε. Ζέρβας πού είναι, Ζέρβα! Πού είσαι ρε φίλε, με ρωτάνε τα κομμενάκια όλα, πού είναι αυτό το παλικάρι, τι κάνει, με τα σκουρά μαλλιά, ο παλίκαρος, ο τρεφοράρα αυτή. Ποιο είναι ρεκόρ σεζόν που έχεις κάνει σε γκολ? Δεν πολλά, 16. 16, αλλά είσαι άκπομ ρε αγόρι μου. Δεν είναι πολλά, δεν είναι πολλά, 16, εντάξει. Ναι, είχες και assist. Και παίζω και όλες τις θέσεις έτσι. Εντάξει, και τώρα ποιος θα σου δημιουργήσει εκεί πέρα. Και πόσο να σε ταΐσεις η μαλακοπή τώρα δηλαδή. Ο Αχιλλέας και οι άλλοι, πόσο να σε ταΐσουνε. Με Αχιλλέα σαν στόπερ έχεις πάρει τις περισσότερες κάθετες μπαλιές από οποιοδήποτε άλλο, να ξέρεις. Ναι, δεν τον Αχιλλέα και δεν του φαίνεται να τον. Του φαίνεται ότι είναι τσιρίλο, ότι τη δίνει και τέτοια. Ναι, ότι είναι λίγο αυτό, το, ναι, ότι αυτό. Έχει αυτό το νεύρο, ναι, στη φάση. Βράνιες. Δεν σου, δηλαδή, δεν σου γεμίζει το μάτι, αλλά στο τζαρτζάρισμα. Σκάνδαλο στη μαλακοπή με παντρεμένη φωτογραφίες εκεί, μηνύματα και αυτά. Δεν θα ψάξεις ποιος είναι. Δεν θα πέσω τα σύννεφα. Δεν θα πέσω τα σύννεφα. Καλά κάνεις, καλά το προσεγγίζεις, σωστά. Ναι. Ανάλυσε το bairipress.gr μετά από Champions League και πρώτων ομάδων και β' ομάδων. Αλλά πρέπει να γίνει το 5-5, ο Θωμάς έχει δίκιο, έτσι. Εγώ σας είπα, μην παίξετε παλιά στο χώρο. Δεν πρόκειται να πάω ποτέ. Ή σημαδεύεται. Εκτός αν έρθει ο χώρος σε ένα. Αν δεν έρθει ο χώρος, θα γίνει σεισμός και έρθει λίγο πιο εδώ το γήπεδο. Μόνο έτσι. Γιατί μου το κάνουνε. Δεν πάμε για μπάλα. Και μου λέει ο άλλος, μου τη βγάζει μπροστά. Πού να πάω, βρεζόν, 105 κιλά είμαι. Ποιος είμαι, είμαι ο Σκοτσιάνη. Ναι. 105 κιλά μη. Μη. Ένα. Εντάξει. Πού να πάω στο χώρο. Δώστε πάνω μου. Να μην κουραστώ για να την κάνω δική μου, να έχω τη μία ανάσα που χρειάζομαι να δω που είναι ο συμπαίκτης μου και βλέπουμε. Εντάξει. Απλό δεν είναι, ρε, τάσου. Αλλά στις πρώτες επαφές εκεί σε θέλω. Θέλω να δω τι. Ναι, ρε, με μία περίπτωση. Τι έκανα, κουράζομαι. Αν μου έρχεται πάνω, την πήρες κιόλας. Δεν έχει τέτοια προβλήματα. Παπαπ, είμαι χατσιστραβός. Ποιος σε έλεγε τώρα που άκουγα τελευταία, που πήγατε για μπάλα, κάποιος έλεγε τελευταία. Ποιος με έκραζε. Αποκλείεται. Διδασκάλου, ποιο. Εκεί το έχω τώρα. Δώσ' μου λίγο χρόνο και θα το βρω. Ωραία. Ωραία. Είδαμε παιχνίδι Youth League και δύο παιχνίδια Champions League. Ένα γκολ ολοκληρώνω. Ναι, και αυτό το φαγιο πάω. Δηλαδή μπορούσε να το φάνε οι άλλοι. Πέντε. Το οποίο φάουλ, το οποίο γκολ δεν το είδα. Γιατί μάλλον εκείνη την ώρα, γιατί ο ΤΕ αποφάσισε να αλλάξει τη γραμμή του Λίμπερο στην Τούμπα. Ωραία. Χωρίς να μας πει τίποτα. Ναι, οι γραμμές στην Τούμπα. Άλλαξε τις γραμμές, εγώ είναι άλλο το σύστημα τώρα. Εντάξει, δεν μας ενημέρωσε κανείς. Και εγώ αντί να βλέπω το παιχνίδι, μάλλον. Εντάξει. Ένα γκολ δηλαδή. Εγώ που μπήκε δεν το είδα. Παρότι ήμουν στο γήπεδο. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Μετά ποντάραμε στον γκολ της Λίβερπουλ, δεν ήρθε ποτέ. Δεν έκανα την κίνηση να αλλάξω καν να δω το Λιόν. Αυτό λέγαμε χθες στην εκπομπή, ότι κάποιος θα πρέπει να το κάνει και αυτό. Ναι. Να δει αυτό το παιχνίδι. Δεν είναι κακή η Λιόν. Δεν είναι κακή, αλλά γενικά συμφωνώ στο Σταύρο με αυτό που έλεγες τις προάλλες, ότι στα πρώτα μάτς βλέπεις ό,τι είδαμε. Δηλαδή περισσότερο πάνε οι ομάδες έτσι λίγο επιφυλακτικά παρά να πάνε να χτυπήσουν τα παιχνίδια. Μα φαίνεται σε κάθε κίνηση που βλέπω εγώ το Liverpool Bayern. Ωραία, όπου παρατήρησα κάτι για την Bayern μετά που δεν το είχα πάρει χαμπάρι γιατί δεν παρακολουθώ Bundesliga πολύ, με κουράζει, είναι πολύ ανοιχτή για αυτό που μου αρέσει να βλέπω. Φαινόταν σε όλες τις κινήσεις ότι οι παίκτες έχουν στο μυαλό τους την δεύτερη σκέψη ότι δεν πρέπει να φάνε γκολ. Δεν μιλάμε τώρα για τις φάσεις μέσα στην περιοχή που είναι ένα κλίμα. Όχι, αυτό είναι άλλο, αυτό θα γίνει. Ναι, τις φάσεις θα γίνουν. Ναι, αλλά γενικά φαινότανε στον τρόπο που ήταν στημένε, στον τρόπο που παίρνανε πρωτοβουλία, στον τρόπο ότι τους ενδιαφέρει να μην το φάνε. Μέχρι να φτάσουν στην περιοχή έπαιζαν με το μυαλό τους όχι να βάλουμε την μπάλα στην περιοχή, μην κάνουμε λάθος, ναι, μην τη χάσουμε. Ναι. Πρώτα μην τη χάσουμε και μετά. Κάτι που σημαίνει αυτομάτως ότι πολλή πίεση σε αυτό από εδώ και πέρα, δηλαδή το σκέφτονται αλλιώς. Δεν παίζει απελευθερωμένα καμία ομάδα. Και αυτό φαίνεται και από το. Πολλά λάθη που έγιναν χθες σε ένα επίπεδο του Λίβερπουλ. Μα γιατί γίνονται λάθη, σου, επειδή έχουν δεύτερη σκέψη. Ναι, ναι. Και η πίεση πολύ μεγάλη ακριβώς. Αλλά σου κάνει εντύπωση. Βλέπεις ένα τέτοιο παιχνίδι και βλέπεις τόσες λάθος πάσες, κακές επιλογές. Να μην υπάρχει καθαρό μυαλό. Κοίτα στην τελική πάσα, είτε στο τελικό σου. Όταν εγώ έχω το μυαλό μου στο να δώσω και να καλύψω, όχι να βγω.
Ωραία. Είναι λογικό, κάνω και λάθος. Είναι η δεύτερη σκέψη το πέναλτι, δεν είναι πάντα λάθος. Το χάνεις. Το ίδιο είπαμε εσύ και στη ροή του αγώνα. Δεν είναι κάτι διαφορετικό. Όχι, πράγμα. Με βάση την εικόνα της Λίβερπουλ και των αντιπάλων της μέχρι στιγμής στη σεζόν, αν σου λέγε κάποιος πριν από την έναρξη χρονιάς ότι το Λίβερπουλ Manchester City για το πρωτάθλημα και το Λίβερπουλ Bayern για τους 16 θα έλεγαν και τα δύο 0-0, θα έλεγε δεν γίνεται. Κάπου σε κάποιο. Κάτι θα γίνει. Θα μπει ένα γκολ. Και όμως δεν μπήκε. Δεν μπήκε. Εντάξει, για την Bayern δεν μου κάνει τόσο μεγάλη τέτοια, γιατί αυτός που συνήθως από εκεί που βρίσκει τα γκολ είναι ο Λεβαντόφσκι. Δηλαδή ο Κομάν και ο Γκνάμπρι δεν έχουν κάποια σημαντικά σημαντικούς αριθμούς. Απέτυχε στην Αγγλία, εντάξει. Ναι. Δηλαδή, αν δεν πάει καλά ο Λεβαντόφσκι, δυσκολεύονται στο να το βρουν. Η Bayern, αυτό ήθελα να πω πριν, έχει κάνει ένα νέο και δεν το έχω πάρει χαμπάρι. Έχει αλλάξει τις ηλικίες. Είδες άλλη ομάδα από αυτή που είχε στο μυαλό σου. Ναι. Εμένα χθες αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι πάλι σε σχέση με αυτό που είχα στο μυαλό μου. Ο διαφορετικός Γκνάμπρι που είχα στο μυαλό μου από αυτόν που είδα χθες προς το καλύτερο και ο διαφορετικός Αλάμπα που είχα στο μυαλό μου. Ποιο είναι το οικογενήστα. Ο Αλάμπα στο μυαλό μου σαν να έχει κάνει βήματα πίσω σε σχέση με αυτό που περίμενα, σε σχέση με αυτό που ακουγόταν για εκείνο, σε σχέση με αυτό που τον ετοίμαζαν. Γιατί αυτό τον ανέφερε νομίζω Golden δύο Boy. Χρόνια. Είναι κλασικό Golden Boy. Το Golden Boy όταν φτάσει νωρίς να θεωρείται top, ναι. Μετά είναι φύρα. Φύρα, δεν είναι φύρα ο Αλάμπα. Αλλά δεν φτάνει ποτέ εκεί που περιμένεις. Είναι και θέμα το πόσο θα προσαρμοστεί σε αλλαγή της ομάδας που βρίσκεται. Γιατί η Bayern ήταν και η ομάδα που είχε υψηλό μέσο και θα άλλαζε. Αφενός. Αφετέρου είναι και θέμα το πώς θα διαχειριστεί την καριέρα του, αν θα έκανε μια μεταγραφή, εάν η ομάδα του θα ήταν αυτή που θα ήταν στο top, θα έμενε στο top, γιατί η Bayern είχε μια τριετία στα ημιτελικά του Champions League και μετά υποχώρησε. Ναι. Δεν μπορούσε να ακολουθήσει το ρυθμό των άλλων. Πολύ, πολύ βαριά κολμιά. Αυτή είναι η αλήθεια. Νομίζω ότι έπεσε σε αυτό που λες ότι δεν μπορείς να ακολουθήσει. Έπεσε και στο ακριβώς συγκυριακά στο κομμάτι της ανανέωσης που έπρεπε να κάνει σαν κλαμπ. Επομένως, θέλοντας και εμείς, την έφερε πίσω και νομίζω ότι τον Αλάμπα τον πήρε όλη η καθίζηση της Bayern την τελευταία διάρκεια. Για μένα ο Αλάμπα είχε την ασφάλεια των μεγάλων. Ωραία. Έβγαλε ηγετική φυσιογνωμία με τους μεγάλους μέσα. Σε ένα περιβάλλον στο οποίο ήταν περιβαλλοντικό. Ασφαλές όμως. Ναι. Ασφαλές. Ναι. Και μετά λες. Τώρα σε θέλω. Ξαφνικά βλέπεις την δεκάδα της Bayern. Ωραία. Νόιερ. Τόπ. Τόπ και κλασική μορφή. Ηγέτης. Εντάξει. Ό,τι και να πεις. Μετά. Κίμιχ. Χιούμελς. Πιάνουμε την τετράδα. Αυτό που πήραν από την Χόφενχάιμ, το πήραν το στόπερ. Πού το πήραν. Το ψηλό αυτό το. Ναι. Το παλίκαρος. Ναι, δεν είναι δυνατός αυτά. Το παλεύει. Καλές. Το Σούλε. Σούλε. Ο Σούλε. Ναι. Αυτός εδώ, Σούλε. Ωραία. Χούμελς, όντως. Άρα εκεί βλέπεις οι μεγάλες ηλικίες είναι. Στα... Ο Κίμιχ δεν είναι μεγάλο. Ε? Κίμιχ δεν είναι μεγάλο. Όχι, άλλο λέω. Οι μεγάλες ηλικίες παίζουν πίσω. Ναι, 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 ναι. Ωραία. Νόιερ και Χούμελς. Ωραία. Αλάμπα. Εντάξει. Πας μετά. Είναι ο Τιάγκο. Ο Μαρτίνεθ που είναι ηλικία. Αλλά από εκεί και πέρα βλέπεις Γκνάμπρι. Βλέπεις Χάμες, βλέπεις Κομάν και είναι και ο Λεβαντόφσκι. Αλλά εγώ τι λέω ότι κάνουν αυτοί τώρα. Δημιουργούν ένα κορμό για να υποδεχτεί λογικά κάποιους top παίκτες. Γιατί αν μείνει με αυτόν τον κορμό δεν θα είναι top ομάδα. Όχι, δεν θα μπορεί. Ναι, δεν θα είναι top ομάδα. Θα φτάνει στους 8 και θα λες οκ, okay, μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί, Ρεάλ, 4, γεια σας, χάρηκα πολύ. Θέλει ανανέωση, θέλει ανανέωση και στο κομμάτι του. Δηλαδή... Εμένα μου έκανε εντύπωση χθες ότι αν τυχόν δεν σκόραρε ο Λεβαντόφσκι και δεν βρίσκαν κάποιο γκολ φυσικά από στατική φάση. Δύσκολα του έβλεπε ότι οι υπόλοιποι δεν απειλούσαν, ήταν οι μητελείς στις προσπάθειές τους. Ο Κομάν είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει ταλαιπωρηθεί πολύ με τραυματισμούς και δεν έχει τον. Εγώ να σου πω, τον βάζω λίγο μαζί με τον. Μου θυμίζει πολύ τον Ντάγκλας Κώστα. Δηλαδή έτσι που παίξαν και μαζί μια περίπτωση Μπάγκεν. Πολύ ταχύτητα, έκρηξη, καλή συνδυαστικό παιχνίδι. Από νούμερα 0. Αυτό του Αδρομήτου, ο Μπρούνο. Ο Μπρούνο, μπράβο. Ναι. Δες και όταν πατάς στην περιοχή είναι κάποιος που το χαστούκιζει. Είναι αυτό. Μα για αυτό το τελείωμα και τα νούμερα είναι. Θέλει πολύ δεν δουλειά. Και όταν εκεί είχε φίλε Ρομπέν και Ριμπέρι.
που έχουν άλλα νούμερα, okay. Οπότε παίζουν. Ναι, και δεν είναι άλλα νούμερα, είναι ότι άμα πατήσουν στην περιοχή, ξέρεις κάτι θα γίνει. Ναι. Τι θα γίνει, κάτι θα γίνει. Είναι εντελώς άλλη φιλοσοφία ομάδας μετά. Ακόμα και ο Χάμες. Ξέρεις, δε φίλε, ότι είναι. Ναι, έχει την κάθε, ναι, έχει την οξυδέρκεια, ναι, έχει την ποιότητα. Δεν την έχει όμως υψηλά για πολύ καιρό σε δεν τοπικό. Έχει, δεν πάω στο κάνει κάθε φορά. Και όλα αυτά με νέο προπονητή. Ναι. Άρα λοιπόν, εγώ πιστεύω θα περιμένουμε άλλη Μπάγκερ μετά από χρόνια. Δηλαδή θέλει 2-3 χρόνια ακόμη, αν το προσεγγίσει σωστά, να φτάσει σε ένα, top, σε ένα επίπεδο διεκδίκηση του Champions League. Και δες τώρα όμως, αυτή η μεταβατική περίοδος πάλι όμως είναι εκεί κοντά και μπορεί και να πάρει και το πρωτάθλημα στο τέλος. Δηλαδή η Dortmund με τη στραβωματεύματα που κάνει τελευταία. Ναι. Ενώ είναι σε εξαιρετική πρόσθεση. Είναι κοινό πρόσθεση και αυτή είναι νεανικό project. Και είναι πολύ νεανικό project. Πολύ νεανικό. Η Dortmund είναι ακόμα πιο νέα. Ακριβώς. Δηλαδή σίγουρα έχει διαφορά στο μέσο ηλικία. 2-3 χρόνια τουλάχιστον. Ναι. Ναι. Εννοείται. Δεν ξέρω, εγώ η Liverpool πιστεύω ότι άμα ήταν σε ένα καλύτερο momentum τη σεζόν, γιατί δεν την πιάνει τώρα σε καλό momentum, θα έκανε κηδεία. Ναι, την πιάνει σε momentum ναι. Λίγο ανασφάλεια του τι γίνεται στο πρωτάθλημα, γιατί χάθηκε μια έστω αυτή η απόσταση που είχε χτίσει και όλο αυτό. Με παιχνίδια δύσκολα να έρχονται. Με τη United νομίζω παίζει το Σαββατοκύριακο. Mm-hmm. Είχε και τις απουσίες του στην άμυνα. Ο Van Dijk είναι σημείο αναφοράς της άμυνας της Liverpool. Το ότι δεν έφαγε γκολ πάντως ενώ λείπει ο Van Dijk, μεγάλη υπόθεση για την Liverpool. Έχει να κάνει και με την ποιότητα όμως της Bayern. Εντάξει, Bayern τέλος ότι πιο πολύ πάει νομίζω στο κομμάτι αυτό που λέγεις για τη δεύτερη σκέψη παρά στην ποιότητα. Δηλαδή αν ήταν focus 100% θα έβγαζε γκολ. Αν ένιωθαν ότι έχουν παίχτη να πιέσει πολύ τον Λεβαντόφσκι και να τον βγάλει εκτός παιχνιδιού, δεν θα ρίχναν τόσο το βάρος στο να μην τροφοδοτηθεί ο Λεβαντόφσκι. Mm. Γιατί έπεσε καθαρά το βάρος, το θέμα του είναι να μην την πάρει την μπάλα. Όχι πως δεν θα το είχαν αυτό στόχευση άμα έπαιζε ο Van Dijk, αλλά είχαν ένα εντός αϊκό μαξιλάρι ότι εκεί έχω έναν αμυντικό top να δυσκολέψει τη ζωή ενός παίχτη ο οποίος έχει κάνει καριέρα κάνοντας το μισό ένα. Εντάξει, πόσο να συνεχιστεί γι' αυτό. Δηλαδή και αυτός νομίζω ότι είναι σε μια κατάσταση που δεν είναι τόσο. Δεν σκοράρει με την ίδια συχνότητα που το έκανε παλιά. Και πρέπει, η Bayern πρέπει να έχει λύσεις. Δηλαδή δεν είναι τόσο το επίπεδο ομάδα να βρίσκει λύσεις μόνο από ένα επιθετικό. Και μόνο που η Bayern βρίσκεται σε κατάσταση το να κυνηγά το πρωτάθλημα και όχι να το ελέγχει στη χώρα της. Κάτι λέει και αυτό. Κάτι λέει, βέβαια. Είναι ένα σημείο. Απ' την άλλη που αναφοράς. Νομίζω η Μπαρσελόνα χθες είχε 25 τελικές και δεν έβαλε γκολ. Είναι και η ποιότητα των τελικών. Δεν έχω εικόνα. Ναι, λίγο είδα. Εντάξει, 25 ήταν, δεν είναι 25 για γκολ. Θα ήταν 15. Αλλά έστω οι 15 σε κατάσταση για να σκοράρεις και να μην σκοράρεις η Μπαρσελόνα είναι. Είναι είδηση. Βέβαια. Η Μπαρσελόνα χθες έκανε το κλασικό παιχνίδι ομάδας που αντιλήφθηκε ότι. Δεν χρειάζεται να φουρτσάρω, θα βγει το γκολ. Και αν δεν βγει το γκολ, θα φύγω με το 0-0. Τέλος πάντων, σαν να έπαιζε με την ασφάλεια του ότι ό,τι και να γίνει εδώ, θα έρθουν σε μένα. Έτσι έλεγε και η Σίτη και το έφεγε το τρίπαλο τη Λιόν. Έτσι έλεγε. Και εγώ εντάξει δεν. Σε παιχνίδι ομίλου βέβαια, αλλά. Και σε αυτό που έκανε φοβερή τύπωση. Η Λιόν δεν είναι της δώσης χώρο. Η Λιόν είναι μια ομάδα πανέξυπνη και με πολύ γρήγορη σκέψη. Και αν παίξει ο Φεκίρ μέσα στον καπνό, θα αλλάξει, αλλάζει και σαν ομάδα γιατί είναι ο ηγέτης της. Θα είναι διαφορετικό. Αν βγάλει και ένα γκολ, μετά θέλει δύο. Όχι ότι είναι δύσκολο για την Βαρσελόνα να πετύχει, μπορεί να τα πετύχει σε 5 λεπτά. Με τη Βαγιαδόλη δεν μ' έφτιαξε. Αλλά ναι, δεν είναι κάτι. Δεν είναι απλό. Δεν είναι. Είναι αυτό που συζητούσαμε τις προάλλες, ότι η Βαρσελόνα έχει και το μύθο. Δηλαδή πλέον δεν έχει όλα τα συστατικά της Βαρσελόνα που άλλαξε στάτους. Έχει το Μέση, δηλαδή μαζί σου. Ξύπνησε καλά ο Ντεμπελέ. Σουάρες. Ερωτηματικό. Λέει έχει συμπλήρωσε 24 ώρες εκτός έδρας παιχνίδια που δεν σκόραρε. Mm. Πόσα παιχνίδια τώρα είναι αυτό, 24 διάρκεια. Δεν είναι στο. Στα πικ τους. Τι να κάνουμε τώρα. Στηρίζεται η Μπαρσελόνα στο. Έχει το μύθο, δεν πας να παίξεις το καπνό και είσαι. Δεν τρέχει κάστανο. Ούτε για πλάκα, ούτε για αστείο. Εντάξει, δεν έγινε. Αλλά από την άλλη, ο παίκτη τη Λιόν έχει δει και 12 παιχνίδια που εκλοβίστηκε η Μπαρσελόνα. Φέτος. Δεν μιλάμε τα τελευταία 8 χρόνια. Έχει δικαίωμα να το πιστεύει, ο Μπαρσελόνα. Έχει δικαίωμα να το πιστεύει.
Και αν κάνει και ένα γκολ, για μένα είναι μεγάλη περίπτωση. Αν τυχόν παίξει ο Φεκέρ και είναι καλά. Θα κάνει γκολ, Λιόν. Δεν ξέρω αν υπάρχει παιχνίδι της Λιόν που δεν έκανε γκολ φέτος. Ξεκινάμε από τα βασικά. Μπροστά είναι πάρα πολύ καλή. Γενικά στη δημιουργία είναι πάρα πολύ καλή. Δεν ξέρω. Τεπάει Τραωρέ, είναι ποδοσφαιριστής. Καλή χειριστής μπάλας, πολύ ταχύτητα. Τη διαρκεία σε ανοιχτό γήπεδο που θα βρουν σίγουρα ανοιχτό γήπεδο. Είναι σχολή, ρε φίλε. Τη σχολή θα τη σέβεσαι. Λιόν είναι σχολή. Τι να κάνουμε τώρα. Όπως είναι η δική μας σχολή, τα παιδιά μας. Για πες. Θα το πιάσουμε μετά τη σκήμηση. Για την Μπαρτσελόνα πάντως χθες το τελικό αποτέλεσμα, το μάτς χωρίς σκορ, είναι βούτυρο στο ψωμί εκείνων που στην Καταλωνία είναι ακόμα μουδιασμένοι με τον Βαλβέρδε, που γιατί ανανέωσε και όλα. Εγώ νομίζω ότι ανανέωσε γιατί το ίδιο το κλαμπ αποδέχεται το ότι δεν φταίει ο Βαλβέρδε για αυτή την εικόνα. Μεγάλη υπόθεση. Αυτό, εκεί έπρεπε να καταλήξει η κουβέντα και νομίζω τελικά πήγε χωρίς να κάνουμε τίποτα εμείς. Πήγε μόνη της. Το γεγονός μιλάει μόνο του. Γιατί δεν το γεγονός μερικές φορές καθόμαστε και ψάχνουμε τα αυτονόητα, έτσι. Γι' αυτό το λέω. Να σου πω τώρα κάτι. Η Μπαρτσελόνα δεν ξέρει ότι η φουρνιά που πέρασε θέλει αίμα για να ξαναβγεί. Δεν υπάρχει κλαμπ στον κόσμο που να πιστεύει ότι η απόσταση μεταξύ μιας φουρνιάς από ακαδημία που θα βγάλεις 5 παίκτες top, όχι top για την ομάδα, όχι top για τη χώρα, top για τον κόσμο. Ναι. Έτσι. Ότι αυτό θα έρθει μέσα στα επόμενα χρόνια και θα μου έρχεται, νομίζω ότι θα διαβάσω καμιά μέρα άρθρο τι έγινε με εκείνους, τι μαγικό έχει εκείνη η χρονιά που γεννήθηκαν αυτοί οι άνθρωποι και τέτοια. Δηλαδή σε τέτοιο. το πάμε στο τέλος. στο μεταφυσικό. Στο μεταφυσικό. Ναι. Έτυχε να αξιοποιηθεί το ταλέντο μιας φουρνιάς ποδοσφαιριστών από μια ακαδημία η οποία αποδειγμένα μπορεί να δώσει πράγματα και να στηρίξει ταλέντα και να τους κάνει ποδοσφαιριστές, να τους κάνει ηγέτες. Από εκεί και μετά είναι θέμα και ολόκληρου οργανισμού να αποδεχθεί το πώς θα δει την επόμενη μέρα. Άμα δει κανείς τα νούμερα για τα λεφτά που έχει δώσει για μεταγραφές στην Μπαρτσελόνα τα τελευταία 4 χρόνια και τα βάλει δίπλα-δίπλα στη City, δεν θα δει και τις πολύ μεγάλες διαφορές. Όχι, δεν θέλω να ρίξω κανένα μύθο. Απλά για να καταλάβει κανείς ότι και η Μπαρτσελόνα αποδέχεται το γεγονός ότι ναι, βγάλαμε μια φουρνιά top. Ναι, ήρθανε 4 Champions League με σφραγίδα Μπαρτσελόνα, με την ομάδα να έχει αφήσει εποχή και στίγμα, αυτό για το οποίο περηφανεύεται ο Τσάβη και έχει πολύ δίκιο να το κάνει, διότι το έζησε όντας εκείνος που υποδέχθηκε όλα αυτά τα παιδιά, όντας πρώτο μέλος. Εγώ πάντα, επειδή έχω το επιχειρήν στο μυαλό μου όταν μιλάω για project, θα σου πω ένα πράγμα. Είμαι εγώ η Μπαρτσελόνα. Μου έχει κάτσει αυτή η κέντα της φουρνιάς. Έχω τη δυνατότητα να αξιοποιήσω. Για μια δεκαετία χρειάζομαι έναν παίκτη δεκάδας κάθε σεζόν. Ένα παίκτη δεκάδας χρειάζομαι. Έτσι πήγαν το πράγμα. Να στοχεύσεις εκεί για ναι. να... Ξαφνικά λοιπόν, ξυπνάω ένα πρωί και πρέπει να αλλάξω όλη μου τη δομή για να ανταγωνιστώ τον ίδιο μου τον εαυτό. Ναι. Θεωρείς ότι είναι εύκολο? Καθόλου. 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 Και όταν από τη στιγμή που το πας επιχειρηματικά, σε πιέζει το γεγονός ότι ο άμεσος ανταγωνιστής του στη χώρα μπορεί να έχει πάρει τα 7 στα 10 πρωταθλήματα. Αλλά κάθεται και σου κουνάει στο μυαλό ότι έχω πάρει τα 4 τα τελευταία 5 Champions League. Ναι. Δεν σε βλέπω, σου λέει. Αυτό σου λέει. Το οποίο το έχει στο μυαλό του, γιατί το έχει σταυτεί, το έχει στη χώρα του. Mm-hmm. Ναι, φαντάζομαι τώρα ότι. Να έχει. Το έχουμε στο μπάσκετ εδώ πέρα. Όσο και να φαίνεται ότι είναι. Ότι βλέπει πολύ κοντινά και δεν βλέπει το όλο project, ναι, κάποια στιγμή θολώνει. Ναι, όλη αυτή τη. Και οι μεταγραφές, οι προσεγγίσεις οι μεταγραφικές, το know-how είναι έντονο. Εμένα δεν με έχει πείσει η Μπαρτσελόνα ότι ξέρει να αγοράζει. Δεν με έχει πείσει. Κοίταξε να τώρα με την μεταγραφή του Ντεγιόνγκ. Είναι ένας ποδοσφαιριστής, είναι ακριβώς πάνω σε αυτό τη φιλοσοφία που βγαίνει μέσα από το κλαμπ. Δηλαδή ένας ποδοσφαιριστής που παίζει πολλές θέσεις, που είναι χρήσιμος με ένα Johan Cruyff σε εισαγωγικά πάνω από το κεφάλι του μεγαλωμένο, γιατί μεγάλωσε στις ακαδημίες του. Και όμως εγώ θεωρώ ότι αυτή η κίνηση έχει περισσότερο στο μυαλό όλων το θεαθήνε της ασφάλειας της παρουσίας του Cruyff και των κοινών project που έκανε μεταξύ Άγιαξ και Μπαρτσελόνα. Δεν είναι τόσο ποδοσφαιρικό.
Εγώ θα πάω σε κάτι άλλο ναι, με βάση αυτό είναι που. Είναι ποδοσφαιριστής που, συγγνώμη, Αντώνη, που έχει. Δηλαδή, ναι, σε οποιαδήποτε δεν ομάδα θα ήθελε να κουμπώσει και θα τον ήθελε. Πόσο μάλλον η Μπαρσελόνα που ταιριάζει στα χαρακτηριστικά τη. Δεν σου λέω ότι δεν ταιριάζει. Σου λέω ότι απλά το περιτύλιγμα ήταν αυτό που έδωσε την ασφάλεια για τη μεταγραφή. Ενώ δεν θα έπρεπε να είναι αυτό. Για να μην υπάρχει ρίσκο, ναι. Στην ουσία μειώθηκε το ρίσκο. Για να μην υπάρχει το κλίμα του. Ποιον φέραμε. Τι είναι αυτό. Ναι. Τι είναι το έχει ανάγκη να δημιουργήσει κλίμα. Πάνω σε αυτό που έλεγε. Ναι. Σε project, σε επιχειρήν και για τις μεταγραφές. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά από το τι έκανε η Μπαρσελόνα τα τελευταία 10 χρόνια με μεταγραφές και το τι θα κάνει τα επόμενα 10 χρόνια. Τα τελευταία 10 χρόνια η Μπαρσελόνα δεν χρειαζόταν να πείσει κάποιον ποδοσφαιριστή να πάει σε εκείνη. Ήταν η Μπαρσελόνα του Μέση, λίγο νωρίτερα ήταν η Μπαρσελόνα και των υπόλοιπων. Τη φουρνιά ποδοσφαιριστών. Εντάξει, μια εξαετία είχε ίδιο κορμό, δεν έκανε μεταγραφή. Από εδώ και πέρα η Μπαρσελόνα θα πρέπει να πείσει του top ποδοσφαιριστές γιατί να διαλέξουν εκείνη από την Real. Από την. Και τη City θα σου βάλω εγώ. Κάποια στιγμή θα αρχίσει να μπαίνει αυτό. Ναι. Για παράδειγμα, εγώ πιστεύω ότι από την Real. Δεν θα μπορούσε η Παρή να πάει να αγοράσει ρήτρα παίχτη. Δεν θα το άφηνε σαν οργανισμός. Δεν θα του περνούσε. Με κάποιο τρόπο δεν ξέρω. Ναι. Το ότι υπήρχε ομάδα η οποία έδωσε 233 εκατομμύρια ευρώ στην Μπαρσελόνα χωρίς να μπορεί να της πει εκείνη τίποτα. Είναι κάτι. Ναι, γεγονός. Είναι καταστάσεις που ιστορικά θα τις βρούμε μπροστά μας. Δηλαδή η αντίδραση ενός οργανισμού σε σχέση με το. Τέλος πάντων, με το παρελθόν. Το οποίο είναι βαρύ. Δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμο. Ο πελάτης, ο παδός της Μπαρσελόνα, έχει δει μια δεκαετία ομάδα που δεν χρειαζόταν τερματοφύλακα. Δηλαδή, ο Βαρντές δεν έπαιξε πουθενά αλλού. Να στο φέρω στην Ελλάδα. Σωστά. Αυτό ναι. Που λες σε βάση δεκαετίας. Ναι. Πόσο δύσκολο ήταν για τον ΠΑΟΚ πριν από 4 χρόνια να πείσει παίχτη να έρθει εδώ, σε μια ομάδα που προσπαθεί να γίνει πρώτη και το πόσο αλλάζει αυτό. Όταν θα πεις ένα παίχτη, έλα. Είμαι πρώτος. Και αντιστρόφως στον Ολυμπιακό ήταν πολύ πιο εύκολο να πάρει έναν παίχτη. Θυμόμαστε χαρακτηριστικά την προσπάθεια που είχε κάνει ο ΠΑΟΚ για να πάρει τον Φορτούνη το καλοκαίρι που τελικά κατέληξε στον Ολυμπιακό. Το 14, ήταν το 13. Ήμασταν με Αναστασιάδη στο. Το 14. 14-15. Ναι, το καλοκαίρι το 14. Ναι. Ο ΠΑΟΚ πιέζει ένα μήνα πριν τον Φορτούνη να πει ναι. Και όταν μπαίνουν στις οι δύο ομάδες. Με κάθε τρόπο. Με οικονομικό τρόπο, με τρόπο project, με. Όλα. Με ό,τι μπορούσε να βάλει στο τραπέζι. Λογικό είναι με βάση το. Λογικό με βάση τα project. Αυτό σου λέω και με βάση το παρελθόν. Δηλαδή ο άλλος λέει: έχω παίξει Champions League, φίλε. Πάω σε ομάδα Champions League. Σήμερα κάνω 1,5 ευρώ. Με το που θα υπογράψω κάνω 3. Σωστά. Μόνο που θα ακουστεί. Μόνο που θα βγει ανακοίνωση. Δύο κάνω με το που θα ακουστεί ότι θα πάω. Ναι. Διπλασιάζεται το κασέ μου όταν πάω και υπογράψω. Και αν πάρω και 5 συμμετοχές στο Champions League, είμαι 5 φορές πάνω. Σίγουρα πάντως αυτό που λέγατε για την Μπαρσελόνα, κρούει τον κόδωνα το γεγονός ότι δεν έχει βγάλει τελευταία τριετία παίχτες γηγενείς. Μα είναι κομμάτι αυτό είναι, που σου λέω. Πόσους θα βγάλεις, Νετάσου. Είναι συγκρούεται. Βγάζει τον Τζάβι και τον Γινιέστα, δηλαδή ο καλύτερα χαφ. Με στη δεκάδα τη ιστορία, δηλαδή του ποδοσφαίρου. Περίμενε, θα έπρεπε να είναι έτοιμη η Μπαρσελόνα να μπορέσει να αντικαταστήσει σιγά σιγά μέσα από τις ακαδημίες της ποδοσφαιριστές τέτοιου επίπεδου. Δεν λέω ότι θα είναι εισάξιοι, αλλά σίγουρα θα έπρεπε να έχει λύσεις. Και είναι η Μπαρσελόνα. Δεν είναι μια ομάδα η οποία δεν θα έχει του στόπ στην ηλικία των 14-15 σε αυτή τη θέση. Δεν μπορεί να πάσχει σε επίπεδο στελέχωση, μπορεί να πάσχει σε επίπεδο σκάουτινγκ, μπορεί να έχει κάποιες αδυναμίες. Αυτά είναι κομμάτια του οργανισμού. Δεν μας έχει αποδείξει ότι δεν είναι σε τόπο επίπεδο. Μας έχει δείξει ότι συνήθως τους καλύτερους που κυκλοφορούν, τους 13-14-15, τους έχει πάρει κοντά της και τους έχει δείξει εμπιστοσύνη ότι θα γίνουν μέρος του κλαμπ. Και όταν έχετε να γίνουν μέρος του κλαμπ, προφανώς δεν έχουν την εγκεφαλική υποδομή γιατί εκεί είναι το κλειδί να φτάσουν σε ένα τόπο επίπεδο. Γιατί και αυτό συμβαίνει. Το πιθανότερο είναι να συμβεί αυτό παρά το να παίξει κάποιο. Διάλειμμα, ναι. Έγινε Χρήστο. Πάμε διαλυματάκι, είστε έτοιμοι. Πάμε και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε. Τάσο, τι είδες. Σου άρεσε αυτή. Πάνω και στην πρώτη τηλεόραση, είδες λίγο το Γκάιζερ της Μόντας, νόμιζα για σένα θα γράφει. Ο Λάγκεφελντ πέθανε. Ενώ δεν τους εκεί κρατάμε. Αποκριστικά μόνο εδώ. Συνεχίζουμε.
πιάσαμε τα Champions League, πιάσαμε την Μπαρσελόνα, πόσο δύσκολη είναι το αύριο της, λόγω της... Ξέρεις, αν είναι δύσκολο τώρα, δηλαδή στην μεταμέση εποχή, πόσο δυσκολότερο θα είναι. Νομίζω ότι έχει ξεκινήσει ήδη αυτή. Δηλαδή, αν κοιτάς λίγο πιο μπροστά, έχεις φανταστεί το τι θα πάθει. Το βλέπεις ψηλό... Το βλέπεις σε πολλά παιχνίδια. Ναι, το ότι έχει πλέον το brand name του Messi είναι μεγαλύτερο από τη Μπαρσελόνα. Ναι, ένα είναι αυτό και το άλλο είναι, φίλε, ότι ο Messi δεν είναι τόσο ενεργός όσο ήταν παλιότερα. Ο Messi. Δεν είναι τόσο ενεργός, είναι όχι στην νούμερα. Ενώ προσπαθούν να το κάνουν περισσότερο rotation, το μαζεύουν. Κατάλαβα τώρα. Τον προστατεύουν. Παλιά θυμάσαι. Δεν ναι, έβγαινε ναι. ούτε σε. Όχι τώρα. Αν δεν είχε από κάκωση και πάνω. Εντάξει, δεν είναι μεγάλο. 31, 31 είναι έτσι. Δηλαδή άλλα 4 χρόνια μπορεί να παίξει. Είναι από τα 17 ενεργός κάθε χρόνο. Νοήσω δεν ότι... είναι απλό. Εντάξει, σίγουρα. Απλά δηλαδή με ο τους... Λίνο έπαιξε τα 38 γιατί μέχρι τα 26 ξυνότανε. Δεν πιστεύω ότι με τους γυμναστές που έχουν και τους... υπάρχει πρόβλημα μεγάλο τώρα και παιχνίδια να έχεις και όχι. Έχει πολλούς ποδοσφαιριστές που παίζουν σε top class για θέλω ο να Γίγκς δούμε δηλαδή να πει. Πόσο τρέχει. Ναι, εγώ θέλω να δω πόσο εσύ τρέχει μέσα στο παιχνίδι. Θέλω να το δω αυτό. Είναι κάτι που θέλω να το δω και το ξεχνάω όλη την ώρα. Τα χιλιόμετρα τα του. Τα τρεξίματά του. Τα χιλιόμετρα, πόσα χιλιόμετρα. Και χιλιόμετρα και τα τρεξίματα με ένταση. Με ένταση, σωστά. Θεωρώ ότι είναι πολύ πιο κάτω από το μέσο όρο της ομάδας. Αυτό επομένως είναι για αυτόν καλύτερο γιατί δεν θα έχει την κόπωση που είχε παλαιότερα. Πάμε. Είδαμε χθες. Τι είναι αυτό. Είχαν κουβέντα Κόβατς με Κόβατς Κλόπ. Και Κλόπ. Ωραία προπονητής. Ο Κόβατς ή ο Κλόπ. Και ίδιο. Το Κόβατς το θυμόμαι σαν παίκτη. Ναι. Κάπως έτσι ξεκίνησε το παιχνίδι. Ναι. Άμα έχεις απορία για το... Ναι. Τι έγινε. Πάμε στο παιχνίδι ΠΑΟΚ Τότεναμ. Γιατί ήταν ένα κομμάτι, ένας αγώνας που θέλαμε να δούμε για να καταλάβουμε ποιο είναι το επίπεδο της Τότεναμ και ποιο είναι του ΠΑΟΚ. Όταν μπήκανε οι δύο ομάδες μέσα στον αγωνιστικό χώρο, για το πρώτο ημίωρο, νομίζω ότι φαινόταν ότι τότε να μην είναι μια top ομάδα. Και ότι ο ΠΑΟΚ έχει μπει στο τρυπάκι ότι παίζουμε μια top ομάδα. Ναι. Ενώ δεν αναγνώρισε. Πρώτο ότι παίζουμε μια top ομάδα και μετά να κάνω το παιχνίδι μου. Ναι. Σε συνδυασμό με το ότι είχε 10.000 άτομα στο γήπεδο, κάτι το οποίο τα παιδιά δεν το έχουν ξαναζήσει. Είδαμε ένα μουδιασμένο ξεκίνημα του ΠΑΟΚ που το πλήρωσε. Ας κάνουνε ΠΑΟΚ Β' Σταύρο και να το ζούνε. Ναι, δεν το συζητάμε το αυτό. Άστο. Έτσι όπως το λέω γιατί εσύ το ανέφερες την προηγούμενη εβδομάδα. Και ταιριάζει απόλυτα εδώ. Και επειδή υπάρχουν αυτοί που θα πούν, έλα, αφού πήγε κόσμος να τα δώσει δύναμη. Και... Ναι, να τα δώσει δύναμη. Για μπείτε λίγο στο τρυπάκι ενός 18χρονου ποδοσφαιριστή που έχει συνηθίσει. Να παίζει με 12 άτομα, είμαι σίγουρη. Όταν παίζει να ακούει τον μπαμπά στην κερκίδα να ανοίγει το σακουλάκι με τα πατατάκια, να το ακούει αυτό, το ακούει, και να παίζει ένα παιχνίδι σημαντικό για εκείνον, να ξέρει την προβολή που έχει και να ξέρει οτιδήποτε έχει να κάνει θα κρυθεί στο δευτερόλεπτο από την κερκίδα. Ακόμα και η απογοήτευση σε ένα πλασέ, αλλιώς το αποτυπώνει ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος το έχει ξαναζήσει και αλλιώς το αποτυπώνει ένας νεαρός ο οποίος για πρώτη φορά το έχει στο μυαλό του. Σε αυτό το, επειδή πολλά παιδιά άκουσαν τις γλώσσες χθες και σταθήκανε στον κόσμο, θυμήθηκα τη δική μου πρώτη φορά που έπαιξα μπροστά σε πολύ κόσμο. Παίζαμε τελικό κυπέλου στην Ξάνθη, Δέλτα Εθνική τότε, και είχε το γήπεδο 4.000 κόσμο. 4.000 κόσμο που συνήθιζαμε να παίζουμε με έξω, πόσο να έχει, 500 άτομα. Άντε, maximum. Maximum. Μιλάμε, όταν κάνει μια λάθος επαφή και ακούσει ένα, δεν μπορείς να καταλάβεις το συνέστημα. Για να επανέλθεις σε αυτό και να το συνηθίσεις, θέλει πάρα πολύ χρόνο. Εγώ πάρα θυμάμαι, πολύ χρόνο. Επειδή έχω δει παιχνίδι, είμαι γεμάτη τούμπα από μέσα. Mm-hmm. Από το στίβο. Εντάξει. Δεν είναι εύκολο, παιδιά. Εγώ αγχωνόμουν χωρίς να κάνω κοντρόλ. Τη βοή. Ναι. Είναι. Τη μαυρίλα από πάνω μου. Το ότι σε βλέπουν και σε κριτικάρουν σε εισαγωγικά όλοι, δηλαδή άλλες τόσες χιλιάδες μάτια, ενώ έχεις την μπάλα στα πόδια σου, αν θα κάνεις μια καλή μεταβίβαση, μια λάθος μεριά, αν θα πετύχεις ένα γκολ, τι όθηση θα σου δώσει. Και αν θα χάσεις ένα εύκολο γκολ, αντίθετα, πόσο δύο θα σε πάρει από κάτω, αυτό θέλει εκπαίδευση. Και εδώ φτάνουμε στο σημείο λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ μετά την αποβολή του Τσιγκάρα, για μένα υπερβολική σε συνάρτηση με το ότι είναι 19 χρόνο παιδί, ότι είναι. Είναι μαρκάρισμα. Είναι... Σε πόδια
Ναι. Από πίσω. Ναι. Από πλάγια. Με, ναι. με τη στενή είναι του όρου, ναι. είναι κόκκινη. Απλά μπαίνουν μερικά αλλάξει. Παιδί. 19 χρονών, ναι. ότι είναι σημαντικό, ναι. ότι είναι έτσι. Ναι. Δηλαδή, σε αυτήν τη λογική λες ότι δεν έπρεπε να βγει. Όχι. Δεν είναι λάθος η απόφαση του. Είναι η σωστή. Με καθαρά υπήρχε μακάρισμα ναι. με παίκτη να πηγαίνει από πίσω στο αντίπαλό του πρώτον και επιπλέον δεν πήγε για την μπάλα. Ο παίκτης όταν με είχε δει. Δώσει την μπάλα μπροστά και την κυνηγούσε. Συνέχισε Σταύρος αυτό που θέλεις να πεις. Και μετά ξαφνικά ο Πάοκ μετά την αποβολή το πιστεύει. Έχει να χάσει λιγότερα πράγματα όντας και πίσω στο σκορ και βγάζει μια αντίδραση με πιο μεσογειακά ποδοσφαιρικά στοιχεία. Πιο πολύ ένταση. Τεχνικά εννοείς. Πιο πολύ, αρκετά τρεξίματα. Λίγο μειώθηκαν οι γραμμές, οι αποστάσεις. Πολλά τρεξίματα. Όχι μόνο στον παίχτη που θα έπαιρνε την μπάλα, αλλά και στις επιλογές του. Δηλαδή υπήρχαν φορές που ο Πάοκ πίεσε σωστά στο χώρο. Η μπάλα έφτανε στη μεσαία γραμμή του Τότεναμ και ο παίχτης που είχε την μπάλα της Τότεναμ δεν έβρισκε εύκολα δικό του παίχτη να την δώσει άνετα. Κάτι που 11 με 11 γινόταν με χαρακτηριστική άνεση. Γιατί ο Πάοκ ήταν πολύ ψηλά τοποθετημένος και υπήρχε ένα κομμάτι μεγάλο ώστε να περάσει η μπάλα και να δημιουργηθεί θέμα. Και να δώσει τότε το δικό της ρυθμό στο παιχνίδι. Δηλαδή, έτσι όπως το έβλεπα εγώ, πήγε τότε από τον τέταρτο, στο τακτικό κομμάτι, ο Πάοκ κάνει λάθος που πιέζει τόσο ψηλά. Έπρεπε να τους αφήσει να κατεβάσουν λίγο ακόμα μπάλα. Όντως διάβασε σωστά ο Πάοκ το γεγονός ότι πίσω έχουν πρόβλημα αυτοί. Δηλαδή, είχαν σοβαρό πρόβλημα συγκέντρωσης, τοποθέτησης, επιλογών, χίλια δυο. Απλά έπρεπε να τους δώσει άλλα 10 μέτρα να ανέβουν. Μείωσε τις γραμμές σου, μην τους δώσει χώρο στο μεσοδιάστημα. Και θα βρει τη συνεργασία να του βγει στην πλάτη. Κάτι που έγινε Πολάκης με 10 παίκτες. Ναι. Ο Πάοκ έβγαλε καλύτερες συνεργασίες από την Τότεναμ. Θεωρώ. Αυτό που σας μένει, βλέπω έχοντας δει το παιχνίδι και το επίπεδο της Τότεναμ, με το δικό μας επίπεδο, πιστεύετε ότι είμαστε πολύ μακριά. Πιστεύετε ότι είμαστε κοντά. Ότι... Εγώ ναι. νομίζω ότι μόνο σε ψυχολογική προετοιμασία στο μυαλό υπάρχει διαφορά δική του. Έχουν πιο ξεκάθαρο τι είναι το παιχνίδι. Ψυχοπνευματική δηλαδή. Ψυχοπνευματική προετοιμασία, ναι. Στοχευμένη, όλοι στοχευμένοι. Τεχνικά δεν είδα καμία διαφορά, αθλητικά δεν είδα καμία διαφορά. Σε δύναμη, γιατί κυρίως εκεί τα παιδιά τα προετοιμάζουν πολύ καλύτερα. Δεν νομίζω, ότι φίλε Μιχαλίδης τους κατάπινε. Αυτό που διαπίστωσα σε μερικά τελευταία είναι ο χρόνος με τον οποίο οι ποδοσφαιριστές Τότεναμ έπαιρναν θέση για τσαρτσάρισμα. Ναι. Έκαναν, δηλαδή με το που πήγαιναν στη φάση, έκαναν αυτό το βήμα προς την άλλη κατεύθυνση για να δώσουν μεγαλύτερη δύναμη. Πήγαιναν στη μονομαχία, δηλαδή πολύ πιο γρήγορα. Ναι, αυτό έχει να κάνει με το γεγονός όμως ότι παίζουν και με μεγαλύτερους. Τα λέγει και ο Μίτας πριν. Στα πρωταθλήματά τους παίζουν με μεγαλύτερους αυτοί. Ναι. Παίζουν στα reserves. Μερικά από αυτά τα παιδιά τους πάνε και στην ΚΑΠΑ 23. Ναι, αυτό. Που εκεί παίζουν και με αρκετούς επαγγελματίες. Ως επιτοπλίστων με επαγγελματίες. Νομίζω πάντως ότι αυτή η παντοκρατορία που επικρατεί αυτή τη στιγμή με τον ΠΑΟΚ να έχει μόνο μία ήττα φέτος, ότι σε τελική ανάλυση του έχει κάνει κακό. Δεν έχει τον ανταγωνισμό. Και του έχει κάνει κακό ακριβώς γιατί δεν έχει μάθει να. Είτε να φαντάζομαι να μείνετε σωστά γιατί για να έχει κάνει μία ήττα, πάει να πει ότι συνήθως έχει εσύ την μπάλα στα πόδια σου και δεν συναντάς ποτέ πρόβλημα. Και αυτό δεν γίνεται με το να χάνεις. Με το να βελτιωθεί αντίπαλος, να κερδίσει κάποιον καλύτερο. Και σε αυτές τις ηλικίες και μέσα από τις ήττες κυρίως, είναι που βελτιώνεις. Δηλαδή, μια νίκη μπορεί να σου δώσει λιγότερα από ό,τι μια ήττα. Εγώ πάντως, επίπεδο χαρακτηριστικό, για να το πάμε στο ταλέντο, στο πηγαίο, σε αυτό που υπάρχει, δεν είδα διαφορά. Θεωρώ ότι σε τεχνικό κομμάτι μπορεί να υπερτερούμε κιόλας σε κάποια θέματα. Δηλαδή, στα στόπερ είχαμε πιο αξιόλογα στόπερ για μένα από τα δικά τους. Είχαμε στόπερ με καλύτερα χαρακτηριστικά. Αυτό. Αυτό ακριβώς. Στα back. Που ήταν και με γυμνό μάτι φαινόταν. Δεν ήταν κάτι το οποίο χρειάζεται να. Έβλεπες ο τρόπος με τον οποίο ο Μιχαηλίδης τροφοδοτούσε. Δεν υπάρχει αυτό που κάνει ο Μιχαηλίδης, φίλε, τώρα με τις αλλαγές παιχνιδιού. Το κάναμε με τη Σπαρτάκ. Δύο φορές με Βαρέλα και Κρέσπο. Εντάξει, πήραμε το παιχνίδι και το κάναμε ολόκληρες αναφορές να πούμε για πόσα θέματα. Πόσες μέρες. Η τακτική του ΠΑΟΚ, τι επέλεξε ο ΠΑΟΚ, γιατί το έκανε αυτό. Είχε κακή μετάβαση η Σπαρτάκ. Μπλα 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 και εκμεταλλεύτηκε το γεγονός αυτό. Και ο Μιχαηλίδης σβηστά, όχι 40, 60. 5, 60. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Αυτό που σου κάνει εντύπωση είναι η σιγουριά με το οποίο σε κάνει.
ούτε καν δεν μπήκε σε διαδικασία που θα μπορούσε θεωρητικά έτσι να πει σήμερα θα με δει 10.000 κόσμος, όπα, μαζεμένα να είμαστε. Μην αρχίσουμε να κάνουμε τώρα τα τρελά μας και γίνει κανένα. Γιατί μπορεί αυτό υποσυνείδητα να πει σε έναν παίκτη, να μαζεύεται για να μην δώσει... Αυτό δείχνει εμπιστοσύνη στον εαυτό του και ότι το έχω. Δεν φοβάμαι να το κάνω, είτε παίζω με 0 είτε με 10.000 κόσμους. Η ένταση και τα κορδιά των μπακ μας. Εντάξει. Ο Τσαούσης έχει μια δυναμία. Το μαρκάρισμα του. Είναι επιπόλαιο. Δουλεύεται. Είναι επιπόλαιο όμως γιατί. Γιατί έχει το ταλέντο, έχει την ένταση και έχει τους μέτριους αντιπάλους. Αυτό, γι' αυτό στέκομαι σε αυτό. Ναι. Δηλαδή πιστεύω ότι τόσο καλός, είναι τόσο καλύτερος ο ΠΑΟΚ που δεν, σε κάποια κομμάτια όπως τώρα το αναφέρεις δεν βελτιώνεται. Δηλαδή ο Τσαούσης άμα έπαιζε πιο συχνά με μια Τότενα επίπεδο ομάδα. Θα, ήταν, θα είχε ήδη βρει τρόπο να το βελτιώσει. Και με τον Ολυμπιακό που είναι καλός Ολυμπιακός, δεν είναι ΠΑΟΚ, αλλά είναι καλός, έπεσε επιπόλαια σε φάσεις και του βγήκαν συνεργασίες στην πλάτη. Αυτό δείχνει ότι δεν έχει ανταγωνισμό καλό μέσα στη σεζόν. Ακριβώς. Τώρα τα παιδιά της Τότεναμ θα παίξουν την άλλη εβδομάδα με τα παιδιά της Λίβερπουλ, με τα παιδιά της Σίτι, με τα παιδιά της Τσέλσι. Καταλαβαίνεις ότι αυτοί συναντάνε ένα ανταγωνισμό και ένα παιχνίδι πίεσης. Διαφορετικό. Θέλοντας και εμείς θα τους βελτιωθούμε. Είναι πρώτοι στον ομιλό τους, εντάξει. Άρα σίγουρα. Ναι, καταλάβεις. Είναι πρώτοι. Σίγουρα και αυτοί είναι σε. Εντάξει, είναι δύο όμιλοι. Είναι ο Νότιος Λονδίνο, Αστον Βίλα, West Ham, Arsenal, μπλα μπλα μπλα. Αυτοί είναι εκεί γύρω. Ωραία, και είναι ο άλλος με Yorkshire. Πώς το λέγεται αυτό εδώ, είχαμε και κόμμα. Λίντς, Λίβερπουλ, Μάντσεστερ κτλ. Είναι δύο όμιλοι και μετά προφανώς συναντιούνται. Δεν με τρόμαξε εμένα καμία τότε, δεν με τρόμαξε. Το επίπεδο του ΠΑΟΚ είναι πάρα πολύ ψηλό. Και εδώ πρέπει να μπει κουβέντα πλέον τι κάνουμε. Όπως πολύ ωραία προβληματίστηκε πριν ο Βασίλης ο Μίτας, που είναι παιδιά τα οποία δούλεψε αρκετά χρόνια μαζί τους. Ο Γκαρσία έδωσε ένα στίγμα χθες. Και είπε ότι αυτά τα παιδιά πρέπει να παίξουν. Και να μην το περιχαρακώνουμε ότι πρέπει να παίξουν στον ΠΑΟΚ. Ναι, θα υπάρχουν κάποια τα οποία μέσα από αγωνιστικά κριτήρια θα φτάσουν να παίξουν στον ΠΑΟΚ. Αλλά υπερχαρακτικά το θέμα μου είναι, λέει, σε δύο χρόνια να βλέπω στην τηλεόραση τη μια στιγμή να παίζει ο ένας παίκτης, την άλλη ο άλλος παίκτης. Να τους βλέπω σε ομάδες, να τους βλέπω στο επίπεδο στο οποίο αξίζουν να βρίσκονται. Έτσι ακριβώς είναι το πράγμα. Εδώ λοιπόν ο ΠΑΟΚ πρέπει να κάνει ή συμμαχίες ή αγορές. Το πρώτο εκατομμύριο του να το κάνει και με άλλη μια ομάδα. Είτε στη βιντεοεθνική, έτσι, δεν είναι μόνο. Να πάρει το ρίσκο με κάποια παιδιά direct. Αναλογικά, μόνο ο Κίτσιου δεν είχε πάει δανεικός από τους μικρούς. Ο Κίτσιου είναι από τα 17 του μέχρι τα 23 του δεν είχε πάει. Ήταν ο μόνος που είχε μείνει στο ΠΑΟ. Ναι. Και με κάθε προπονητή έπαιζε έτσι. Είχε συμμετοχές. Μια χαρά είναι ο Κίτσιου. Αυτό. Μια χαρά είναι ο Κίτσιου για τα λεφτά που έχει ξοδέψει. Βάλει ο Φορμάνι, δεν το συζητάμε τώρα. Άσε τώρα το πινελίκι που το είχε το παιδί. Αυτό έχει να κάνει με την αντιποδοσφαιρική κουλτούρα που έχουμε. Γιατί είναι ο Κίτσιου τιμενεμένη. Αν ήταν ο Κίτσοβιτς του Βαρτάρ, θα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Θα το έλεγα εγώ τώρα αυτό, αλλά με έβγαλε στην θέση. Γιατί πάντα ο Έλληνας κρίνεται σε σχέση με τον. Έχουμε μια... Σε αυτό πρέπει και η πολιτική όμως του Συλλόγου πρέπει να μην παρεκκλίνει καθόλου. Δηλαδή δεν πρέπει να εκπαιδεύσει το Σύλλογο στον κόσμο. Δεν πρέπει να γίνει αντίστροφα. Έτσι όπως το λες. Δηλαδή ο Κίτσιου είναι θύμα αυτή τη σεσιοκανονοτροπία. Ο Κίτσιου ήταν ένα θύμα όπως και όλα τα παιδιά αυτά τη βολεψιά που υπάρχει για να, και τη ασφάλεια του να τρώει κάποιο τον πινελίκι. Έχουμε αυτόν, εντάξει, αυτό ξέρουμε. Κατάλαβες. Είναι ο Κίτσιου, είναι οι δημοσιογράφοι, είναι ξέρω εγώ, είχε ο Πέρκας τώρα. Ναι. Πέρκας δεν έκανε 15 γκολ, 15 assist φέτος, δε φίλε. Είναι λίγο. Πώς σε κάθε στραβή στο αεροδρόμιο περιμένουμε να βρίσκουμε τον Έλληνα, γιατί αυτός καταλαβαίνει. Ναι. Αυτός καταλαβαίνει. Δεν έχει σημασία αυτή, παιδί μου, εσύ. Ναι. Να πες πώς να πούμε ότι. Θα πρέπει να μην είναι σε αυτό όλο που συζητάμε τώρα, θα πρέπει στην ΠΑΕ να το λάβουν υπόψη τους και να μην παρεκκλίνουν καθόλου το στόχο τους. Και να βγουν μπροστά. Ότι παιδιά, να βγουν ακριβώς. Ο Κόλκας θα κάνει και λάθη. Δεν είναι έτοιμος ακόμη, αλλά θεωρούμε ότι σε 1,5 χρόνο θα είναι έτοιμος. Και εγώ, άμα ο Κόλκας είναι έτοιμος σε 1,5 χρόνο, μπορεί να χάσω 1,5 παιχνίδι, αλλά θα γλιτώσω και 4 εκατομμύρια. Άμα να πάρω κάποιο στη θέση του, γιατί τόσο κάνω τα στοιχεία που έχει. Ακριβώς. Εντάξει. Εδώ λοιπόν έχεις τρεις άξονες. Συνεργασίες με ομάδες, πίεση για δημιουργία β' ομάδων, αγορά ομάδας εξωτερικού. Σε ένα περιβάλλον παρόμοιο. Η σκέψη να αγοράσει ο ΠΑΟΚ μια ομάδα στη Β' Πορτογαλίας δεν ήταν κακή. Τέθηκε τέτοιο θέμα. Τέθηκε τέτοιο θέμα. Πολύ ωραίο. Εντάξει.
ή θα πας σε ένα άλλο πρωτάθλημα, θα μάθεις να ζεις μακριά από τον τόπο σου, θα ζεις μια άλλη κουλτούρα που μοιάζει με τη δικιά θα σου. Θα γίνεις πιο επαγγελματίας. Ναι, πιο επαγγελματίας, θα είσαι πιο στοχευμένα στο κομμάτι αυτό. Ο Πέλκας γύρισε διαφορετικός μετά τη Σεντουμπάλ. Ναι, και εκεί δεν πήγε σε ένα οργανωμένο project δικό σου. Πήγε κουτουρού γιατί ήταν η ομάδα του μάνατζερ του. Ναι. Εντάξει. Δηλαδή αυτό που έκανε ο μάνατζερ του Πέλκα. Πρέπει να το κάνω πάω. Ο Πάουκ δεν το κάνει. Ακριβώς αυτό που λέω τότε. Εδώ λοιπόν, παιδιά, δίνω 2,5 εκατομμύρια το χρόνο για ακαδημία. Είναι παντελώς ηλίθιο να μην εκμεταλλεύομαι αυτά τα λεφτά που δίνω. Και κάτι ακόμα, γιατί μπορεί να το σκεφτεί κάποιο. Καλά είναι δυνατόν μια ομάδα να έχει και άλλη ομάδα στο εξωτερικό. Συγγνώμη, εδώ ο μάνατζερ έχει ομάδα. Δεν κατάλαβα. Δεν μου επιτρέπουν στο εσωτερικό. Είχα χθες μια κουβέντα με στέλεχος της ΕΠΟ που δουλεύει ένα project β' ομάδων. Μου λέει ξεκινάμε από τη ΓΑΜΑ Εθνική. Δεν μην ξεκινάτε καθόλου. Δεν υπάρχει ΓΑΜΑ Εθνική. Εδώ δεν υπάρχει β'. Πρώτα θα αναβαθμίσεις την β' Εθνική και θα βγάλεις κανόνες ότι αν αποδειχτεί κάποια μόντα σε παιχνίδι, ωραία, διάλυση της ομάδας. Διάλυση, ούτε. Δηλαδή ξαφνικά από εκεί που έχει μέσο όρο 11 κόρνερ εμφανίζονται 73. Έπεσες. Ναι. Σωστά. Έπεσες. Γυρνάει ο παίκτης σου στο 1 την μπάλα του τερματοφύλακα και αστοχή από εκεί που είναι τερματοφύλακα 43 μέτρα. Έπεσες. Και τα έχουμε δει και αυτά, εντάξει. Ναι. Εντάξει, πάει όμως σε εξωαγωνιστικό κομμάτι το τι κάνουν οι δικαστές και εκεί δεν μας έχει αποδείξει και πολύ το όλο κομμάτι. Αν φοράζει προεδρούς και λες, παιδιά παίρνουν 0 από τηλεόραση. Σας δείχνουν. Μηδέν. Σας δείχνει χαριστικά η ΕΡΤ. Είμαι εγώ Βασιλιάδης. Δεν θα σας δείξει το χρόνο η ΕΡΤ εκτός αν. Σωστά. Μπει. Ναι, γιατί μην ξεχνάμε, ναι, και το ανέφερες, τα συμβόλαια αυτά που υπέγραψαν και οι έξι ομάδες είναι ένα συν τρία. Ένα συν τρία. Και αυτό το συν τρία, άμα αλλάξει κυβέρνηση, μάλλον θα πάει να πετάξει. Έτσι, μπράβο. Και πάμε λοιπόν στα διατάφτα. Για να γίνει πρωτάθλημα, εσείς δεν θα στείλετε τα παιχνίδια. Το ξεκαθαρίζουμε αυτό και εμείς θα φροντίσουμε να αποκτήσει εμπορικότητα το μαγαζί. Θα βγάλετε λεφτά με άλλο τρόπο. Ακριβώς. Το πούμε πολύ απλά. Ολυμπιακός Β, ΠΑΟΚ Β, ΕΚ Β. Όσοι μπορούνε. Όσοι μπορούνε. Εσύ βγες και πες ότι δεν θα δώσει λεφτά Κοσμοτέ ή Νόβα για να πάρει να δείχνει το Ολυμπιακός Β, ΠΑΟΚ Β. Παίζει ο Ολυμπιακός Λεβαδιακός στο ποδόσφαιρο και την άλλη μέρα παίζει ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός στην K19. Δεν θα έχει. Πιο πολύ θα δουν το δεύτερο. Έτσι. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός πλέον δεν έχει και τη δυναμική να το κάνει αυτό. Θεωρητικά σαν ναι. Brand name του ανέφερε. Επίσης, όντως θα χρηματοδοτούν τη β' ομάδες από τις ομάδες της Super League. Δεν θα είναι στη μοιρασιά τηλεοπτική. Θα πάρετε στα λεφτά. Δεν θα είναι στη μοιρασιά. Παίρνουν αυτοί. Έχουνε. Τι θα πούνε μεγάλοι, όχι θέλουμε. Τι να θέλει, 15 λεφτά του γυναίκου. Ναι. Α, να μειωθούν λίγο τα κόρνερ. Πέχτη μπορεί να πάρει από εκεί. Ναι. Μπορεί να σου βγει κάτι από εκεί. Το πρέπει όμως η υπεύθυνη να 10% το. 10% οι καταστάσεις. Μην δω γηπεδάκι που είναι τρελόμπαλα. Μην πάει να παίξουμε στην πατατιά. Όποιος δεν έχει γήπεδο, με συνθήκες κανονικές, δεν παίζει. Μείον 3. Και εσύ μετά χάλα στο χορτάρι, άμα θέλει. Τι έβγαλε καμιά ψώρα από εκεί με το φάρμακο που πάνω θα είσαι. Έτσι πρέπει να γίνει. Για να υπάρχουν υποδομές και η σωστή μετάβαση από το ποδόσφαιρο ακαδημιών στο επαγγελματικό. Και ξαφνικά θα έχεις και Football League. Και θα αποκτήσει γενικά ενδιαφέρον και σεβασμός για το ποδόσφαιρο, για το άθλημα. Ναι. Δεν είναι... Και μετά στον στη γάμα. Mm-hmm. Στον στη γάμα. Θα κάνουμε και κάτι ακόμα. Θα κάνουμε σε. Μπε σε. K15. Ναι. Μετά έχεις την άνεση να πεις παιδιά για να είσαι γάμα εθνική που έχω κάποιες προϋποθέσεις. Δεν τις εκπλήσεις, δεν παίζεις. Τι να κάνουμε, μα ανέβηκα. Ανέβηκες φίλε, αλλά έχεις... Τι είναι αυτό. Όλο, ξέρεις, θα λες πραγματικά, έτσι θα είναι πολύ ωραίο αυτό όσο το sub project όπως το λες. Για όλα αυτά όμως που λες, πάνω απ' όλα είναι ο σεβασμός στο προϊόν. Εκεί πρέπει να υπάρχει σεβασμός στο προϊόν. Αυτή είναι η ερώτηση. Αβρε, άμα τους βοηθήσεις να καταλάβουν ότι από το προϊόν θα βγάλουν λεφτά και όχι από οτιδήποτε άλλο. Ναι. Από το ίδιο το προϊόν, δηλαδή, όχι από τα γύρω. Θέλω να πω, δεν έχουν σκεφτεί οι ίδιοι τρόπους να βελτιώσουν το προϊόν. Όχι, λειτουργούν δημοσιοπαλλητικά. Όσο βγάζω από αυτό που βγάζω, ό,τι βγάζω. Ό,τι βγάζω, ναι. Ας δώσω ένα άλλο παράδειγμα που συζητούσα τις προάλλες. Έλα εδώ Δήμε Κιλκής, λέω, είναι τυχαίο, την πιο εμπορική πόλη και τουριστική ανέφερα. Εντάξει, είναι δικό σου το γήπεδο και το παραχωρείς στον Κυλκησιακό, λέμε τώρα. Ναι, θα έχει όλα τα δικαιώματα εκμετάλλευσης του μάρκετινγκ και οτιδήποτε. Υπάρχουν και τέτοιες παθογένειες στο ποδόσφαιρο, μην νομίζετε.
Έχω γονεί. Παίζω στο δημοτικό στάδιο τάδε. Ωραία. Δεν έχω το δικαίωμα να εκμεταλλευτώ το γήπεδο για να έχω εγώ τμήμα marketing δικό μου. Υπάρχουν πολλές παθογένειες στο επιχείρημα του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα. Στο ποιο, στο. Στο αυτό. Στο επιχείρημα του ποδοσφαίρου. Okay, εντάξει. Μα γι' αυτό το λέω. Γιατί επιχείρημα στο ποδοσφαίρο μέχρι στιγμής έχει αποδειχθεί δεν υπάρχει. Μπορούμε να κλείσουμε με αυτό το, το επιχείρημα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Νομίζω ότι κάποιοι τώρα πήραν το ραδιόφωνο και και μας έκλεισαν. Τέλος πάντων, είναι μια κουβέντα τεράστια που τη βάλαμε σε μια βάση, αλλά... Δεν μπορεί όμως να υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που να αντιτάσσονται στις β' ομάδες. Ναι, είναι ανόητο. Τρία χρόνια τώρα. Είναι ανόητο. Εμονικά. Είναι, ναι. Δεν μπορεί να έχει έρθει τέσσερις φορές σε συζήτηση στη Λίγκα αυτό το πράγμα για να μην περνάει. Ναι. Δεν γίνεται. Και δεν είναι υπεύθυνος του ΠΑΟΚ. Γιατί τον ΠΑΟΚ ξεκίνησε από την κουβέντα. Το ξέρω, το ξέρω ότι το πρότεινε το ΠΑΟΚ. Ναι. Μα δεν υπήρχε αντεπιχείρημα από την πλευρά που το αρνείται. Ναι, δεν το θέλεις, ρε παιδί μου. Ωραία, δεν το θέλεις. Γιατί μέχρι στιγμής, μέχρι και πριν κάποια χρόνια, επικρατούσε η αναξιοκρατία, η ανισονομία και ο καθόλου σεβασμός στο προϊόν. Γι' αυτό λέω ότι πόσο θέλουμε το ποδόσφαιρο να το βελτιώσουμε. Θέλει να υπάρξει, γιατί μέσα από το ποδόσφαιρο είναι λαοφιλές άθλημα και θα μπορούσε να αποκτήσει ωφέλη και κέρδη. Τι γίνεται. Αυτή είναι η ερώτηση. Γι' αυτό πριν έθεσα το ερώτημα, υπάρχει σεβασμό στο προϊόν. Μας ενδιαφέρει. Φίλε, τώρα, αυτή η παράγοντα. Θα μου πει, εμείς από την πλευρά πρέπει να πούμε αυτό που πρέπει για να δώσουμε τη συνδέση. Είναι οι πιο άπαλοι παράγοντες του κόσμου. Πιστεύω δηλαδή ότι στην Ομοσπονδία της Ζιμπάμπουε. Θα κάνουν και πέντε πράγματα. Είναι πιο παραδόφατσε. Εμάς είναι πιο άμπαλοι. Δηλαδή, εγώ μαθαίνω ότι συζητιέται στη Super League στις συνεδριάσεις. Στη Super League, όχι στη Football League 2. Λες και το Ράμπο. Ωραία. Και γελάω. Οι μισοί δεν ξέρουν ποια είναι τα θέματα της μέσης διάταξης. Να κάθω την παιδί και να λέω τι ψηφίζουμε σε αυτό, ρε. Τρεις λαδούν και δύο χώρες. Σκονάκι. Στην ψηφοφορία. Να μιλάμε τώρα δεν. Εγώ, αν ήμουν Νόβα, που έχω λίγο περισσότερο χιούμορ στο κομμάτι των συμφωνιών, θα επέβαλα live τη Super League τη συνεδρία. Του τα έχω πει στο τελευταίο ραντεβού που κάνατε την εβδομάδα, του είπα ότι κάνετε το αυτό, ρε, Big Brother. Αφού μουρμουρίζετε, γιατί μουρμουρίζει η Νόβα. Δεν έχουμε προϊόν και δεν έχουμε προϊόν. Δίκιο έχει, δεν έχει προϊόν. Φταίει κι εσύ. Αλλά όταν περιστούν τα κοσούμια είναι οι άλλοι, που είναι και συνεταιρισμό. Ωραία. Βάλ του live. Βάλ του live να κάνουν τι συνεδριάσει. Να ξέρει και ο κόσμο τι πρόκειται. Ποιοι είναι αυτοί που αποφασίζουν. Ποιοι είναι αυτοί που αποφασίζουν. Εκεί να δεις γέλιο. Αφού δεν καταλαβαίνεις με το καλό, θα καταλάβεις με το κακό. Α, δεν έχουν την ψυχή, φίλε. Δεν έχει κανείς την ψυχή. Γιατί οι παράγοντες, οι top, είναι πολύ δυνατοί και άμα τους μαγγίσεις έχεις πρόβλημα. Αλλά σε κάποια φάση, επειδή δεν είναι χαζοί, ξέρουν και αυτοί τι γκέλες κάνουν. Αν καθίσεις να τραπείς και πεις, παιδιά, εγώ δεν γίνεται να παίρνω δάνεια για να τη βγάζω επειδή εσείς δεν έχετε προϊόν. Ωραία, από εδώ και πέρα θα σας χρεντήσω. Ή το κάνετε, έχετε 6 μήνες καιρό, ή το φτιάχνετε το μαγαζάκι, ή από εδώ και πέρα σας χρεντάω. Διαλέξτε και πάρτε. Μονοπόλιο είναι το τηλεοπτικό. Δηλαδή η ΕΡΤ μπήκε τσόντα γιατί δεν ήθελε η Νόβα την κεντρική διαχείριση πλέον, δεν τη συνέφερε. Και δύσκολα θα παραμείνει. Και δύσκολα θα παραμείνει. Κοσμοτέ δεν υπάρχει στο παιχνίδι, δεν θέλει το ελληνικό προϊόν. Και καλά κάνει. Κρατάει το Κύπρο έτσι για το ονόρι, επειδή είναι και φθηνό. Ωραία. Έχει ξεκάθαρο όσοι πήγαν φάγα πόρτα από Κοσμοτέ. Άρα εγώ αν ήμουν Νόβα. Party time. Απλά και αυτή είναι έτσι. Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Τέλος πάντων. Φτάσαμε στο τέλος. Αλήθεια είναι αυτό, επιβεβαιώνω. Το ανάλυση των Bayer Press επιστρέφει αύριο στις 2. Μέχρι τότε, καλό ποδοσφαιρικό βράδυ. Τα λέμε αύριο. Να είστε καλά. Για χαρά.